Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστί ο βασιλεύς της δόξης. Και κατός συναπέδειξας ωραίος. Τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού του Θαυματουργού πραγματοποιήθηκαν στη γενέτειρά του στο Συρικάρι του Δήμου Κισάμου στα Χανιά, χωροστατούν των 12 υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Εκκλησίας, προεξάρχοντος μάλιστα του Μητροπολίτη Πριγκυπωνήσων, εκπροσωπώντας το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρουσία πλήθους κόσμου. Το μαρτύριο του Οσίου Νικηφόρου ή αλλιώς του Αγίου των Λεπρών, όπως λέγεται, άρχισε από πολύ μικρή ηλικία, όταν έχασε και τους δύο γονείς του. Είναι ένα μεγάλο παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς. Ήρθα σήμερα και εγώ ταπεινός προσκυνητής στο ναό που η αγάπη των ανθρώπων με την πρωτοβουλία εκείνου έγινε προς τιμήν του μεγάλου γόνου αυτής της ευλογημένης γης, του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Ο πατέρας μου και ο Άγιος ήταν πρώτα ξαδέρφια. Ο Άγιος ήταν μέχρι τα 13 του χρόνια εδώ. Τον κατακόσμων Νικόλαο Τζανακάκη, ο παππούς του τον έστειλε στα Χανιά για να εργαστεί σε κουρίο. Λίγο καιρό έπειτα άρχισαν τα πρώτα σημάδια της νόσου του Χάνσεν, τα οποία προσπαθούσε να κρύψει για να μην πάει δια της βίας στη Σπιναλόγκα. Από το χέρι άρχισε, αλλά κάποια στιγμή δεν μπορούσε να κρύβεται άλλο. Έφυγε με ένα καζάδικο και πήγε στην Αλεξάνδρεια. Μετά από επαφές με το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και αφού το πρόβλημα της ασθένειας γινόταν όλο και πιο εμφανές, ένας επίσκοπος τον βοήθησε στέλνοντάς τον στον ιδρυτή και πνευματικό της Ιεράς Μονής της Παναγίας Βοηθείας, γέροντα Άνθιμο Στοιχείο. Ο Άνθιμος βέβαια είναι πάρα πολλά χρόνια που είναι Άγιος και το πρόσεξε αυτός και το προώθησε σαν μοναχό. Εκάθισε εκεί μέχρι που κλείσανε όλα τα λεπροκομεία και μεταφέρθηκε στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλαιο. Παρά τις συστάσεις, ο κόσμος τον πλησίαζε άφοβα. Όποιος επήγαινε έτσι και κουβέντιαζε, ήθελε να πάει πιο κοντά. Εκατοντάδες ήταν εκείνοι που προσκύνησαν το Ιερό Λείψανο που παρελήφθη χθες. Ο Όσιος Νικηφόρος εκοιμήθη στις 4 Ιανουαρίου του 1964, προπαραμονή των Θεοφανίων. Τον εθάψαν εκεί στην Αγία Βαρβάρα και τα οστά του, ο τάφος του, έστελνε βοδία. Την τελευταία νύχτα ο πατήρ Ευμένιος που τον φρόντιζε και τον είχε ως πνευματικό του πατέρα, αφού τον βοήθησε να αναπαυθεί πριν πάει για ύπνο, έχοντας μια ανησυχία επέστρεψε και τότε τον είδε να αιωρείται ένα μέτρο από το έδαφος και να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα, ενώ το πρόσωπό του έλαμπε. Ίαση ψυχής και σώματος. Υγεία στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου και για όλο τον κόσμο. Από Ρέθυμνο είμαστε εμείς, πρώτη φορά έρχομαστε εδώ πέρα. Βέβαια, πιστεύουν όλοι. Και τι ζητάμε από εδώ? Ζητάμε να μας δίνει υγεία και δύναμη. Ήθελα να έρθω για προσκύνημα και για τα εγγένεια. Πολλοί είναι εκείνοι που ομολογούν ότι ευεργετήθηκαν από τον Άγιο Νικηφόρο.